Ο άνθρωπος που δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα, ο άνθρωπος εδώ εργαζόμενος, ο οποίος σέβεται τουλάχιστον τους νεκρούς ανθρώπους που έφυγαν, λέει την αλήθεια. Εκεί δουλεύει. Και λέει όχι, είναι ένας πίνακας τοπικού χειρισμού. Και ταυτόχρονα σε ζωντανή μετάδοση ξεβρακώνει τον υφυπουργό Παρασκευόπουλο. Τον ξεβρακώνει στεγνά. Ο ξεβρακωμένος λοιπόν υφυπουργός Παρασκευόπουλος, που δεν αντέχει άλλο γυμνός μπροστά στις κάμερες, γυρίζει σε έναν τύπο δίπλα, κάτι του λέει και δείτε τι κάνει ο τύπος δίπλα στον εργαζόμενο. Η τηλεδιοίκηση ήταν σε άλλο χώρο παλιά μέχρι το 2019 ή εδώ που βρισκόμαστε? Σε αυτό που βρισκόμαστε. Σε αυτό που βρισκόμαστε, όχι εδώ. Εντάξει, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Ναι. 2019 ή εδώ που βρισκόμαστε. Σε αυτό που βρισκόμαστε. Σε αυτό που βρισκόμαστε, όχι εδώ. Εντάξει, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Ναι. Το είδαμε, μανάρια μου, σε ζωντανή σύνδεση. Γυρίζει σε έναν λοιπόν ο υφυπουργός, κάτι του λέει, καταλάβαμε τι του λέει, και αυτός ο ένας γυρίζει στον σταθμάρχη που είναι εργαζόμενος και λέει την αλήθεια, γιατί εκεί εργάζεται και ξέρει τι έχει μπροστά του, και του λέει τέλος. Και μετά ο υφυπουργός λέει νομίζω τα καλύψαμε όλα. Το μόνο που κάλυψες, κύριε Παρασκευόπουλε, είναι τον κόλο σου που τον βλέπαμε σε ζωντανή σύνδεση. Τίποτα άλλο δεν κάλυψες. Ο Λεβέντης πίσω λοιπόν που είπε ο υφυπουργός και είπε στον εργαζόμενο τέλος, τι να είναι ρε παιδιά, τι δουλειά λέτε να κάνει, ε? Εμείς κάναμε μια έρευνα, δεν ήταν και δύσκολο, είναι το κομματόσκυλο της Νέας Δημοκρατίας στο συγκεκριμένο μαγαζάκι, είναι δηλαδή ο κλασικός εκπρόσωπος, αυτό που μας είπε ο Μητσοτάκης πριν δύο εβδομάδες, ότι θα κάνει πόλεμο. Το βαθύ κράτος του δημοσίου, ε, πού είναι αυτό, πού είναι, αυτός τι είναι ρε παιδιά, ε, εντάξει, γκρούεζα δεν το λένε, αλλά γκρούεζας είναι.